Καλούμε στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, όπως και σε όλες τις γειτονιές, συζητάμε με τους εργαζόμενους, με τους ανθρώπους του Μόχθου που βλέπουν πως τα δύσκολα δυστυχώς δεν πέρασαν, αλλά είναι μπροστά μας. Συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και πώς θα το πετύχουμε για να σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα, αφού ήδη βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Είμαστε πλέον μέσα σε μια νέα καπιταλιστική κρίση. Όλοι ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι θα έκανε άλλωστε κάθε τέτοια αστική κυβέρνηση. Ρίχνει το βάρος της κρίσης πάλι στις πλάτες των εργαζομένων. Γι' αυτό και παίρνει τα μέτρα της ενάντια στο λαό που έχει πληρώσει πολλά και δεν μπορεί να πληρώσει ξανά. Έφερε στη Βουλή τον κατάπτυστο νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Πρέπει να τον αποσύρει άμεσα, αλλά και αν επιμείνει, ένα πράγμα να ξέρει, πως και οι εργάτες, οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων θα πάρουν τα μέτρα τους, θα ακυρώσουν στην πράξη τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν και θα το ξανακάνουν με την οργανωμένη απειθαρχία τους. Δεν θα συμμορφωθούν προς τα υποδείξεις. Βέβαια, σε αυτό το δρόμο η Νέα Δημοκρατία δεν βαδίζει μόνη της. Έχει από κοντά και τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, να τις κρατάνε το φανάρι στα κρίσιμα ζητήματα. Μη σας μπερδεύει ο σκυλοκαυγάς που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα άλλα κόμματα για το ποιος θα επικρατήσει για να κάθεται καλά στην καρέκλα της εξουσίας, να ξεζουμίζει το λαό και να τρώνε οι ίδιοι και οι παρατρεχάμενοι τους με χρυσά κουτάλια. Μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στείνει επικοινωνιακά σόου, προσπαθώντας να πείσει ότι η διάρκεια της κρίσης θα είναι μικρή, όπως λέει, ότι σύντομα θα έρθει δίθεν η ανάκαμψη. Όμως η διεθνής κρίση χτυπά αλίπητα δυστυχώς όλη την οικονομία, την καπιταλιστική οικονομία, η οποία σήμερα είναι ακόμα πιο ευάλωτη, αφού στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Μπορεί η καπιταλιστική κρίση να επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά ήταν μαθηματικά βέβαιο πως η λεγόμενη εξωστρέφεια, έτσι τη λένε δηλαδή, της οικονομίας, την οποία περιέφεραν με πολύ καμάρι τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες, θα γύριζε τελικά μπούμεραγκ. Για άλλη μια φορά, οι πολλοί, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι αγρότες, θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό, ενώ οι λίγοι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και λοιποί εκμεταλλευτές θα τη βγάλουν ξανά καθαρή. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα χνάρια των προηγούμενων. Στέλνει το λογαριασμό της κρίσης στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Όλα τα υπόλοιπα περί δίκαιης κατανομής των βαρών
είναι τελικά παραμύθια για μικρά παιδιά. Πουθενά σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μονοπόλια, οι όμιλοι δεν μοιράστηκαν ποτέ τα βάρη με τους εργάτες, με τους άνεργους, με τα λαϊκά στρώματα. Από πού και ως πού είναι δίκαιο να μπουκώνεις με ζεστό χρήμα τις μεγάλες επιχειρήσεις για να μειώνουν έως και 50% τους μισθούς των εργαζομένων, να τις απαλλάσεις από τις ασφαλιστικές εισφορές, να τους μειώνεις τη φορολογία ξανά και ξανά, όπως έκαναν μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις. Από πού και ως πού είναι δίκαιο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να καταδικάζονται στην εξαθλίωση των 400-500 ευρώ, στην εκπεριτροπή σε εργασία. Οι χιλιάδες ελαστικά απασχολούμενοι να μένουν στον αέρα χωρίς εισόδημα. Και όλα αυτά τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει μπουκώσει με χρήμα, ζεστό χρήμα, μόνο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτούς δηλαδή που θησάβρισαν τα προηγούμενα χρόνια αυτού του θαύματος του τουρισμού που μας έλεγαν και έχουν εξασφαλίσει αυτοί έως και τα δισέγγονά τους. Το κράτος αναλαμβάνει να ξελασπώσει την μεγάλη εργοδοσία πληρώνοντας ακόμα και υποχρεώσεις της, αλλά την ίδια στιγμή δεν παίρνει μέτρα να εξασφαλίσει εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους. Στις μεγάλες επιχειρήσεις κατευθύνονται και τα νέα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία πανηγυρίζει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα πακέτα αυτά, είτε με τη μορφή δανείων, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων, θα πληρωθούν από τις τσέπες πάλι του λαού, και με την αύξηση της φορολογίας και με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία. Γιατί όπως προκλητικά λένε και τα κοράκια της Κομισιόν, δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τους είπαν. Και μπορεί να μην τα ονομάζουν τώρα μνημόνια, αλλά είναι τα ίδια σκληρά μέτρα για το λαό. Η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση που βλέπουμε να εξελίσσεται δεν συνιστά δυστυχώς κάποια θετική φιλολαϊκή στροφή, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό το ψιθυρίζουν διάφοροι. Η εφαρμογή μιας πιο τέτοια κρατικής, επεκτατικής τέλος πάντων πολιτικής εκ μέρους μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης δεν μας εκπλήσει εμάς. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ούτε είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Άλλωστε έχουμε ζήσει ήδη το αντίστροφο. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσαν αρκετά πετυχημένα για 4 ολόκληρα χρόνια την περιοριστική, δηλαδή την νεοφιλελεύθερη, όπως τη λένε, πολιτική. Αυτοί που κατάγγελαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν συνιστούν απλά μια αναντιστοιχία λόγων και έργων. Δείχνουν βαστικά πως το τι πολιτική θα εφαρμοστεί κάθε φορά υπαγορεύεται δυστυχώς μόνο από τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου που ελέγχει την οικονομία και την κοινωνία. Και βέβαια τις ανάγκες αυτού του κεφαλαίου, των κερδών δηλαδή των λίγων, έχουν στο μυαλό τους αυτοί όταν μιλούν για στήριξη της οικονομίας. Μάλιστα πρόσφατα, Μητσοτάκης και Τσίπρας έδωσαν εξετάσεις μπροστά στο ΣΕΒ, στους βιομήχανους, στο συνέδριό τους, για το ποιος είναι ο πιο ικανός διευθυντής των συμφερόντων τους. Ο Μεν Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως ο τεχνοκράτης μάνατζερ που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα για να στηρίξει τα κέρδη τους, τα κέρδη δηλαδή των βιομηχάνων. Ο Δε Τσίπρας εμφανίστηκε ως ο φιλέσφλαχνος μάνατζερ που μπορεί να εξασφαλίσει
αυτά τα κέρδη μέσω της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή μέσω της ταξικής συνεργασίας και της εξαπάτησης ξανά των εργαζομένων. Πίσω όμως από αυτό το διαγωνισμό τους κρύβεται η κοινή στήριξη και των δύο στο μεγάλο κεφάλαιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια δηλαδή ενίσχυση κάποιων μεγάλων με μπόλικο κρατικό χρήμα και από την άλλη διατήρηση και επέκταση της εργασιακής ζούγκλας για το λαό μας. Κι όσο μικραίνουν οι αποστάσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής και της στήριξης του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο μοιάζουν ακόμα και στο ύφος οι δύο πόλοι του πολιτικού συστήματος, τόσο ο ένας θα βγάζει τα άπλυτα του άλλου στη φόρα για να συνεχίζει πάλι να παίζεται το ίδιο παιχνίδι που γνωρίσαμε. Μπόχα και δυσοδεία. Αυτό είναι το σύστημα που υπηρετούν. Αυτό είναι το σύστημα που βρωμάει και ζέχνει. Αλλά γι' αυτό δεν βγάζει, βλέπετε, κανείς τσιμουδιά. Κανείς τους δεν ακουμπάει τις πραγματικές ευθύνες τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις ίδιες τις αιτίες της διαπλοκής που βρίσκονται στη βαθιά σύψη του συστήματος και ενός κράτους που στον πυρήνα του έχει την εξυπηρέτηση των κομπιναδόρων του χρήματος, ενώ την ίδια στιγμή υπονομεύει τις λαϊκές ανάγκες. Το εκτροφείο των σκανδάλων, λέμε εμείς, είναι το ίδιο το σύστημα αυτό. Εκεί οδηγεί η σύμφιση, η συνεργασία κράτους με μεγάλους ομίλους. Έτσι στείνονται τα deal εντός και εκτός συνόρων. Έτσι χτίζονται εν προκειμένου οι αναβαθμισμένες σχέσεις με το κράτος, για παράδειγμα, χωροφύλακα του Ισραήλ, που συνεχίζονται και σήμερα όπως υπήρχαν και πριν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ας σταματήσουν λοιπόν ορισμένοι να το παίζουν αθώες περιστερές. Αυτό δεν κάνουν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και με όλους τους τρόπους. Συγκεκριμένα συμφέροντα υπηρετούν και με συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και με συμφωνίες κάτω από αυτό. Την ίδια ώρα που ακούμε για πολλά λεφτά, για εκατομμύρια που μπαινοβγαίνουν σε λογαριασμούς, την ίδια ώρα κουνάνε το δάχτυλο στο λαό και του λένε να κάνει υπομονή, λέει, να μην διεκδικεί, να το βουλώνει και να δέχεται χωρίς διαμαρτυρία την ένταση της εκμετάλλευσης. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα έχει περιγραφεί από τους στίχους «Στου βούρκου μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλάνε, αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά». Της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ακούσατε και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να δουλεύουν με μισό μισθό, που λένε για τους εργαζόμενους ότι δήθεν θα στηρίξουν την οικονομία, δεν αφορούν ακριβώς τη στήριξη τους εργαζόμενους, γιατί τους λένε αυτό να δουλεύουν με μισό μισθό, ότι θα πρέπει να δουλεύουν όταν και όποτε θέλουν οι εργοδότες τους, οι οποίοι οι εργοδότες θα επιδοτούνται και από πάνω για να κάνουν χρήση αυτής της αντεργατικής νομοθεσίας. Αυτά τα λόγια τα μεγάλα που είπαν και εδώ στον Εύωσμο, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, δεν αφορούν ούτε τη στήριξη των επαγγελματιών και εμπόρων, που η καραντίνα τους έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, αφού ήδη
είναι πνιγμένοι στα χρέη. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη έκανε σημαία το σύνθημα «Να πέσει τώρα, λέει, ζεστό χρήμα στήριξη στην αγορά». Όμως, για ποιο ζεστό χρήμα μιλάει και για ποια αγορά? Γιατί το μόνο ζεστό χρήμα που έχουμε υπόψη μας είναι αυτό που βγήκε από το ξεζούμισμα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων μέσα από την υπερφορολόγησή τους, με τις κρατικές περικοπές επίσης που έγιναν σε υγεία, σε παιδεία, πρόνοια. Και όταν μιλάμε για το ξεζούμισμα των επαγγελματιών, μιλάμε και για την προηγούμενη κυβέρνηση, εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διατήρησε όλους τους μνημονιακούς νόμους, φορολογία από το πρώτο ευρώ, 100% προκαταβολή φόρου, τέλος επιτιδεύματος, ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, την απελευθέρωση των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία, ενώ διατήρησε τα προνόμια των εφοπλιστών, μείωσε τη φορολογία του στα κέρδη από μερίσματα και το φόρο των εταιριών. Όμως, τη μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα την πάρουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες που αποσχολούν πολύ προσωπικό, οι οποίοι και θα καρπώνονται το προϊόν της εργασίας του εργαζόμενου και δεν θα τον πληρώνουν από την τσέπη τους. Θα τον πληρώνει κατά 40% ο Έλληνας φορολογούμενος, άρα ο αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό ή αυτός που έχει 1-2 άτομα στη δούλεψή του. Τα μέτρα που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση αλλά και από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι προσωρινά, υιοθετούν τη σχεδόν οριζόντια λογική ότι όλοι, λέει, είμαστε επιχειρηματίες, και κρύβουν το βασικό, ότι όποια χρηματοδοτικά εργαλεία κι αν προτείνουν δεν μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι οι τζίροι στα μικρά μαγαζιά είναι χαμηλοί. Λογικό και επόμενο, αφού η πελατεία των επαγγελματιών είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, και όταν το μεροκάματο πέφτει, όταν ο εργαζόμενος δεν έχει δουλειά, ψάχνει την πιο χαμηλή τιμή γιατί δεν έχει να ξοδέψει παραπάνω. Έτσι, παρά την θέλησή του, οδηγείται στους μεγάλους, στα μονοπόλια, που μπορούν να έχουν και πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κάλπικο το σύνθημα που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, δήθεν στηρίζουμε την τοπική αγορά. Μα σε κάθε τοπική αγορά υπάρχουν και μεγάλες αλυσίδες. Υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μονοπωλιακοί όμιλοι, δίπλα-δίπλα με τα μικρά μαγαζιά, και τους παίρνουν την πελατεία. Σήμερα δεν υπάρχει άλλη λύση από το να στηριχτούν εδώ και τώρα από το κράτος τα μικρά μαγαζιά με βάση τα μέτρα άμεσης ανακούφισης που προτείνει το ΚΚΕ. Και οι μικροεπαγγελματίες πρέπει να οργανώσουν τη δράση τους, να δυναμώσουν τους συλλόγους τους, να δώσουν αγωνιστική πνοή στους εμπορικούς συλλόγους σε κάθε γειτονιά. Οι θέσεις, οι προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ, όλη η δράση μας, στόχο έχουν να κρατηθούν όρθιοι οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες, οι φτωχοί αγρότες, τα νέα παιδιά που δίνουν μάχη για να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό απαιτούμε τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος, μέτρα προστασίας των ανέργων, για να πληρώσει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα, ενάντια σε απολύσεις, ενάντια στην επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, ενάντια σε νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι, για παράδειγμα, το σχετικό νέο φρούτο της τηλεργασίας. Μπαίνουμε μπροστά για να μην γίνουν πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, για την οργάνωση της αλληλεγγύης,
για να μην μείνει κανένας μόνος, κανένας αβοήθητος. Για να πούμε φτάνει ως εδώ. Τώρα πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, βάζοντας το στόχαστρο αυτών που μας τιστερεί, δηλαδή το σύστημα και την εξουσία τους, δυναμώνοντας την πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, για να γίνει και να ανοίξει ο δικός μας δρόμος για να έρθει ο λαός στην εξουσία. Τώρα έχει μεγάλη σημασία να ακουστεί ένα και μόνο μήνυμα από τη λαϊκή πλειοψηφία. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. Αυτή η μάχη έχει ξεκινήσει με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή. Με το ΚΚΕ πλέον πιο όριμο και έμπειρο. Γιατί η μαχητική στάση του κόμματος και της ΚΝΕ την περίοδο της καραντίνας και της έξαρσης της πανδημίας κράτησε ακριβώς την ελπίδα ζωντανή. Έδωσε αισιοδοξία. Δεν επέτρεψε σε ένα πρωτοπόρο τμήμα εργαζομένων και νεολαίας να τα σκιάσει όλα η φοβέρα. Μείναμε δυνατοί γιατί δεν μείναμε σιωπηλοί. Και αυτό μας το επιβεβαιώνουν και μας το αναγνωρίζουν πλατιά οι εργαζόμενοι που δεν είναι ακόμα με το ΚΚΕ, δεν συμμετέχουν ακόμα άμεσα στους αγώνες. Μας αναγνωρίζουν ότι όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις πλάτες φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν θα λογαριαζόταν μετά, ήθελε να επιβάλει σιωπητήριο, εμείς δεν το ακολουθήσαμε αυτό, δεν μείναμε σιωπηλοί. Κρατήσαμε ψηλά τη σημαία του αγώνα για μέτρα προστασίας της υγείας, αλλά και των δικαιωμάτων των εργαζομένων του λαού μας. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο. Εδώ που τα λέμε, ένα δεύτερο κύμα πανδημίας είναι πιθανό. Όπως αποδεικνύουν και τα απανωτά κρούσματα παντού σε όλη τη χώρα, με την ανησυχία να μεγαλώνει με το άνοιγμα του τουρισμού. Συνεχίζουμε, γιατί η περίοδος της καραντίνας, παρά τα όσα προκλητικά λέει η κυβέρνηση, δεν αξιοποιήθηκε δυστυχώς για την θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά για να μπουν μόνο ξανά στο τραπέζι τα σχέδιά τους για την ενίσχυση των ιδιωτών του ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε μέσα στην καραντίνα, είναι και παντελώς άχρηστος σε κρίσιμες στιγμές και επικίνδυνος για την υγεία του λαού. Όμως, τα σχέδια ενίσχυσης των ιδιωτικών ομίλων στην υγεία είχε στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης όταν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την καραντίνα, είπε ότι θα αξιοποιήσει την πανδημία αυτή ώστε να οικοδομήσει ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, διορθώνοντας παθογένειες. Αν θέλει να μιλήσουμε για παθογένειες, να μιλήσουμε για την ουσία, δηλαδή για την τραγική κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων και εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τα υποβαθμισμένα κέντρα υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Να μιλήσουμε για το κέντρο υγείας του Δήμου Χαλκιδόνας, που υπηρετεί δεκάδες χωριά ακόμα και του νομού Πέλλας, για το ότι σε μια επιβαρημένη περιοχή όπως ο Δήμος Παύλου Μελά, εξαιτίας της εγκύτητας με το Τιτάν, δεν υπάρχει κέντρο υγείας στην περιοχή. Για τις Σικές και την Νεάπολη, όπου επίσης δεν διαθέτουν κέντρο υγείας ούτε τοπική μονάδα. Για τα κέντρα υγείας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου των Αμπελοκήπων, μιλάμε δηλαδή για δημόσιες δομές
με τεράστιες ελλείψεις ακόμα, ακόμα και σε βασικές ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες φυσικά δεν μπορούν και αυτές να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες χιλιάδων οικογενειών που ζουν εδώ σε αυτή την περιοχή. Και αν θέλει να μιλήσουμε για την εμπειρία της πανδημίας ο κύριος Μητσοτάκης, μπορούμε να του πούμε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι στο διάστημα της πανδημίας στα δημόσια νοσοκομεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους ολόκληρα τμήματα και κλινικές, ότι μπήκε φρένο στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην παρακολούθηση ασθενών που αντιμετωπίζουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπαθείς, ογκολογικοί ασθενείς, καρκινοπαθείς και τόσοι άλλοι. Φίλες και φίλοι, και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα βγαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, με έμφαση την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για την προστασία της υγείας του λαού, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, αυτής της διπλής απειλής που απειλεί τις λαϊκές οικογένειες αυτής εδώ της υποβαθμισμένης περιοχής. Από τη μια ο όμιλος των ΕΛΠΕ στο Κορδελιό, εδώ δίπλα δηλαδή, απ' την άλλη ο όμιλος Τιτάν στην Ευκαρπία, έχουν μετατρέψει γειτονιές σε πραγματικούς θαλάμους αερίων για τους ίδιους τους κατοίκους. Εδώ δίπλα, στην άναρχη βιομηχανική δραστηριότητα, δίπλα στις κατοικίες, ρυπαίνουν ανενόχλητες με τοξικούς και καρκινογόνους ρήπους την ατμόσφαιρα ολόκληρης της πόλης για τα κέρδη των μονοπωλίων του πετρελαίου και του τσιμέντου. Εδώ όμως καταρρύπτονται τα όσα ακούμε περί δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος. Αφού εδώ παίρνουν σάρκα και οστά οι κατευθύνσεις όλων των κυβερνήσεων, οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη κλάδων της ενέργειας, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, η δήθεν πράσινη ανάπτυξη, στους οποίους εντάσσουν και τις παραπάνω βιομηχανίες. Απ' τη μια τα ΕΛΠΕ προχωρούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, και απ' την άλλη ο όμιλος Τιτάν κατάφερε ακόμα μια αδειοδότηση καρκινογόνας καύσης σκουπιδιών. Και αυτό γιατί τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσαν τα προηγούμενα χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο που τους λύνει τα χέρια σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τις οδηγίες, με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Η υποκρισία τους λοιπόν περισσεύει. Κόπτονται δήθεν για την υγεία με αφορμή την πανδημία, αλλά έστρωσαν το χαλί για την καύση, για τη δυσοσμία που προκαλεί η λειτουργία των μεγάλων ομίλων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για μια ακόμα φορά, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος θυσιάζεται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με τη δυσοσμία και τους μεγάλους κινδύνους για την υγεία του λαού της περιοχής, έχουμε να κάνουμε και με την πολιτική τοξικότητα του τριγώνου που κυβέρνησε αυτόν εδώ τον τόπο, που έχουν ονοματεπώνυμο, λέγονται Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, και η ζωφερή αυτή κατάσταση έρχεται και δένει με τις λυκοσυμμαχίες που κάνουν όλοι αυτοί, που οξύνουν όλα τα προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων. Οι εξελίξεις που διαγράφονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
είναι επικίνδυνες για τα λαϊκά συμφέροντα. Βεβαίως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε έκανε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται καθησυχαστική. Ισχυρίζεται πως οι πλάτες των ισχυρών μας συμμάχων, των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων, θα μας προστατέψουν, λέει, από την τουρκική επιθετικότητα. Κάνει πως δεν βλέπει πως με αυτές τις πλάτες η τουρκική αστική τάξη έχει γκριζάρει όλο το Αιγαίο. Με αυτές τις πλάτες συνεχίζεται η κατοχή του 40% της Κύπρου. Με αυτές υπογράφηκε το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο που καταπατά και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και βέβαια, με αυτές τις πλάτες, η τουρκική αστική τάξη επεμβαίνει στρατιωτικά στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, αμφισβητεί συνολικά τη Συμφωνία της Λοζάνης μεταξύ των άλλων και τα σύνορα στον Εύρο, όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα γεγονότα και το σχεδιασμό της τουρκικής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει το προσφυγικό ως μέσο για την προώθηση δικών της στρατηγικών επιδιώξεων. Αυτή η δήθεν συμμαχή μας μπορεί να αποδεικνύονται διαβολικά καλοί, όπως τους λένε για την άρχουσα τάξη, που επεκτείνει τις επιχειρηματικές ελληνικές δραστηριότητες και αυξάνει τα κέρδη της μέσα στην αγέλεια αυτή του ευρωατλαντισμού, είναι όμως την ίδια ώρα καταστροφική για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για την ειρήνη, για την ασφάλεια του λαού μας, όπως και άλλων γειτονικών λαών. Είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι που έχουν εμπλακεί σε μια όλο και πιο γενικευμένη αντιπαράθεση με άλλες ισχυρές παγκόσμιες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ρωσία. Στόχο όλοι έχουν να κερδίσουν τα δικά τους μονοπόλια, μεγαλύτερα μερίδια στις αγορές, να παραμερίσουν τους ανταγωνιστές τους από τις πηγές ενέργειας και ορυκτού πλούτου, από τους δρόμους μεταφοράς των καυσίμων, των εμπορευμάτων. Είναι λοιπόν διακηρυγμένη η πρόθεση να κρατήσουν την Τουρκία στο δικό τους άξονα, μακριά από την κακόβουλη, όπως την χαρακτηρίζουν, επιρροή της Ρωσίας, η οποία Τουρκία φαίνεται να ξέρει να παίζει πολύ καλά και πολύπλευρα το παιχνίδι της για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της. Μέσα σε αυτό το μήλο των μεγάλων αντιθέσεων, της οικονομικής, πολιτικής, στρατιωτικής αναμέτρησης μεγάλων ντόπιων και ξένων προς τους λαούς συμφερόντων, έχουν χωθεί, βλέπετε, για τα καλά και η δική μας αστική τάξη της Ελλάδας και η αστική τάξη της Τουρκίας και οι κυβερνήσεις που τις υπηρετούν και στις δύο χώρες. Ο δικός τους στόχος είναι να αναβαθμίσουν τη θέση και τα κέρδη του κεφαλαίου. Ανταγωνίζονται για το ποια χώρα θα γίνει κόμβος ενέργειας, αν θα περάσουν από εδώ ή από εκεί η αγωγή, αν θα κερδίσουν από αυτό οι καπιταλιστές της μιας μεριάς ή της άλλης. Έχοντας πηξίδα αυτό το ρόλο, η προηγούμενη κυβέρνηση που είχε χαρακτηριστεί και ως μεντεσέ στα Βαλκάνια για τα συμφέροντα των Αμερικάνων, προχώρησε και στην επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών για να περαστεί το ταχύτερο δυνατό η νατοϊκή θηλιά σε μια ακόμη χώρα. Το ίδιο άστρο έχει οδηγό και η τωρινή κυβέρνηση που προωθεί τον αγωγό Eastmend, καθώς και την παράδοση της Αλεξανδρούπολης και των ναυπηγείων όλης της χώρας στα στρατιωτικά και επιχειρηματικά νύχια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Κανένα όφελος όμως δεν έχουν οι λαοί, ούτε ο δικός μας λαός, ο ελληνικός λαός, ούτε ο γειτονικός λαός της Τουρκίας, ούτε κάποιας άλλης χώρας, τόσο από τα αλυσβερίσια που γίνονται, όσο και από τις κλωτσοπατινάδες πολύ περισσότερο των εκμεταλλευτών, των αρχουσών τάξεων, των ιμπεριαλιστών. Αντίθετα, κινδυνεύουν οι λαοί, τόσο από θερμά επεισόδια
ή από πιο γενικευμένες συγκρούσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, όπως και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, όσο και από τις διάφορες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις χωρίς αρχές που γίνονται στο σκοτάδι με την καθοδήγηση και τις προτροπές των ισχυρών συμμάχων και τη σημαία, λέει, της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Μονάχα που μιλώντας γι' αυτό, δεν μιλάμε φυσικά για το κοινό όφελος των δύο λαών, όπως επιχειρείται να περάσει στο μυαλό των εργαζομένων και της νεολαίας όταν ακούν την ωραία λέξη συνεκμετάλλευση και συνεργασία. Μιλάμε για συμφωνίες που θα βάλουν χέρι στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ώστε να στρωθεί ο δρόμος σε μεγάλες εταιρείες, να αρπάξουν τον πλούτο της περιοχής, να τον βάλουν στις τσέπες τους, που θα ανοίξουν το δρόμο σε συνέχεια για νέες, μεγαλύτερες συγκρούσεις, μεγαλύτερης έκτασης πολεμικές εμπλοκές. Ακριβώς γιατί τέτοιες είδους συμφωνίες όχι μόνο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν και την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά υποθηκεύουν, ναρκοθετούν το ίδιο το μέλλον των λαών, τη ζωή τους, το περιβάλλον, που στις συνθήκες μιας τέτοιας καπιταλιστικής ανάκαμψης καταστρέφεται. Η θέση του ΚΚΕ είναι πως οι λαοί της Ελλάδας, όπως και ο λαός της Τουρκίας, οι λαοί όλων των βαλκανικών χωρών, πρέπει να δυναμώσουν, να συντονίσουν την κοινή τους πάλι ενάντια στους εκμεταλλευτές και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους. Να κλείσουν ερμητικά στο αμπάρι της ιστορίας τις αιτίες που προκαλούν τους πολέμους και τις αιματοχυσίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι λαοί, όλοι οι εργαζόμενοι και μέσα στη χώρα μας εδώ έχουμε κοινούς στόχους. Διεξάγουμε κοινή πάλι ενάντια στις ξένες βάσεις, ενάντια σε ξένα στρατεύματα, σε οποιασδήποτε αλλαγές συνόρων, στη συμμετοχή των χωρών μας σε ιμπεριαλιστικά σχέδια. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε ένα σύστημα που σε καιρό ειρήνης μακελεύει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και σε καιρό πολέμου μακελεύει τους ίδιους τους λαούς, τους νέους και τις νέες της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, προκλήσεις και στα μεγάλα εργατικά λαϊκά προβλήματα μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση πάλι του ΚΚΕ για την εργατική, τη λαϊκή εξουσία, το σοσιαλισμό. Πόσο ακόμα θα υποφέρουμε από διλήμματα όπως να σωθούν τα κέρδη ή οι ανθρώπινες ζωές, να ψάξω μια δουλειά εδώ ή να μεταναστεύσω, να χάσω τη δουλειά και να απολυθώ ή να δεχθώ την εκπεριτροπή σε εργασία και την μείωση του μισθού μου. 10 χρόνια κρίσης τα διαδέχεται τώρα μια νέα κρίση. Ένας νέος βούρκος φτώχειας, ανασφάλειας, ανεργίας, αλλά και ανταγωνισμών, άγριων πολέμων, καταστροφής του περιβάλλοντος. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι η ορμητική είσοδος στον αγώνα όλων, η ενίσχυση της συμμαχίας εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων μικρών επαγγελματιών απέναντι στον κοινό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του, τις κυβερνήσεις του και τα κόμματά του. Υπάλλη για τα άμεσα, για τα ζωτικά προβλήματα των λαϊκών οικογενειών μπορεί να γίνει αποτελεσματική όσο βάζει στο στόχαστρο τους μεγάλους ενόχους, όσο συγκεντρώνει δυνάμεις απέναντι στο σύστημα. Οι μέρες
θα κυλάνε σε βάρος του λαού, όσο δεν μπαίνει αυτός ο ίδιος να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με την πάλη του, με την κοινωνική συμμαχία, για το ξύλωμα όλου του αντιλαϊκού οπλοστάσιου που αξιοποιεί σήμερα η μεγαλοεργοδοσία. Υπάρχει πλέον πείρα. Έχουμε δει όλων των ειδών της κυβερνήσης που εκλέχτηκαν με όλων των ειδών τα προεκλογικά προγράμματα και τις διακηρύξεις. Αυτή η πείρα δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει στράφη πια. Μπορεί να γίνει όπλο μας αν μεταφραστεί σε συμμετοχή στον αγώνα, στην πάλη, στο κίνημα, στο σωματείο, στον αγροτικό σύλλογο, στους φορείς των γυναικών, των φοιτητών, των μαθητών, των επαγγελματιών εμπόρων, των επιστημόνων, αποφασίζοντας ότι έχουμε σήμερα μια ζωή μόνο και θα παλέψουμε για να τη ζήσει αυτή τη ζωή ο λαός μας όπως πραγματικά του αξίζει, για να βγούμε από το σημερινό βούρκο, να ζήσουμε επιτέλους όπως αρμόζει σε ένα λαό που έχει πληρώσει ήδη πολλά και δεν αντέχει να πληρώνει άλλο τα σπασμένα και νέας κρίσης. Γιατί η δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα, η δωρεάν υγεία για όλους, η δωρεάν ολόπλευρη μόρφωση όλων των παιδιών μας, η ειρήνη, η συνεργασία με όλους τους λαούς, δεν είναι για μας γενικές εκθέσεις ιδεών. Είναι σκοπός της πάλης μας, είναι σκοπός της ύπαρξης του ΚΚΕ. Γιατί οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφιχτιούν μέσα στον καπιταλισμό. Ένα σύστημα που έχει κακογεράσει και ξερνάει μόνο βάσανα για τους πολλούς. Γιατί καλύτερη ζωή, αξιοπρέπεια σήμερα σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Αγώνας πάλι για το σοσιαλιστικό αύριο. Αυτό το δρόμο ανοίγουμε σήμερα. Πρωτοστατώντας την πάλη για κάθε πρόβλημα. Δείχνοντας με περισσότερες πλέον αποδείξεις και από την περίοδο της πανδημίας ότι το σημερινό σύστημα χρεοκοπεί. Φαντάζει ισχυρό τόσο όσο ο λαός δεν δοκιμάζει τη δική του δύναμη, τόσο όσο ο λαός μας δεν ανασένει, όσο αφήνεται να τον ποδοπατούν, να τον δολοφονούν, όπως τον αδικοχαμένο George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν ο λαός αντιδράσει για να ανασάνει, για να μπορεί να αναπνεύσει, τότε σίγουρα θα νιώσουν πολύ καυτή την ανάσα του. Προχωράμε λοιπόν μόνο μπροστά. Με το ΚΚΕ σταθερά. Εδώ είναι η δύναμη, εδώ είναι η προοπτική, εδώ είναι η ελπίδα. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλούς αγώνες, καλή υγεία. Θα τα καταφέρουμε. Προχωράμε βήμα το βήμα ως το μεγάλο άλμα. Γεια σας.